Πέριπου 870.000 πολίτες ετοιμάζονται να εισέλθουν στο καθεστώς του νέου ανεμβολίας του, καθώς δεν έχουν κλείσει ακόμα ραντεβού για τρίτη δόση. Αυτό δήλωσε σήμερα ο Γιάννη Οικονόμου κατά την ενημέρωση των συντακτών. Σε αυτού επίση συμπεριλαμβάνονται και 10.000 υγειονομικοί που επίση διστάζουν να κάνουν την τρίτη δόση. Είναι δε πρωτοφανέ το γεγονό ότι για ολόκληρη την Ευρώπη αυτοί οι 870.000 πολίτε θεωρούνται εμβολιασμένοι, αφού τα πιστοποιητικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ισχύει 9 μηνών, ενώ για την Ελλάδα θα θεωρούνται ανεμβολίαστοι, γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε ότι τα πιστοποιητικά του θα έχουν ισχύει μόνο για 7 μήνε. Τώρα οι πολίτες αυτοί είναι έτοιμοι να απεμπολίσουν τα προνόμια που διχαστικά και δικτατορικά επέβαλε η κυβέρνηση και να περάσουν στο καθεστώς του ανεμβολίας του. Τα προνόμια που χάνουν όσοι δεν κάνουν τελικά την τρίτη δόση είναι η πρόσβαση στα εξή σημεία. Στα κέντρα διασκέδασης, στους κλειστούς χώρους εστίασης, στα θέατρα, στους κινηματογράφους, στα μουσεία στις εκθέσεις, στα συνέδρια, στα γυμναστήρια.